Ο οικονομολόγος που θυμίζει περισσότερο ο ροκστάρ. Που τραβά σαν μαγνήτη τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Η βιωσιμότητα του προγράμματος. Που σκότωσε την Τρόικα. Και εντυπωσίασε με την δημιουργική του ασάφεια. Μπορεί το πρωί της Δευτέρας να πάψει να υπηρετεί από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος. Έλλειψης ρευστότητας. Το αποκάλυψε ο ίδιος σε ακόμα μία συνέντευξη σε ξένο τηλεοπτικό δίκτυο. So, if there's a yes vote, come Monday night, you will not be finance minister. I will not. Right. Okay. So this is kind of make or break for you. But I will help whoever is in order to push it through that building over there, the Greek Parliament. Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να είναι κλειστές, τα ATM να βγάζουν μέχρι 60 ευρώ και οι ηλικιωμένοι να ξεροσταλιάζουν για να πάρουν 120 ευρώ από τη σύνταξή τους, και όλα αυτά με την υπογραφή του Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Υπουργός Οικονομικών πάντως, όπως ο ίδιος πάλι αποκάλυψε, δεν έχει στηθεί στην ουρά έξω από ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα. Και μάλιστα του φάνηκε αστείο όταν ο δημοσιογράφος τον προέτρεψε να το κάνει. I must be, my wife and I must be the only Greeks who haven't done it. Why not? Well, firstly, I don't have much time. Secondly, I just feel that it would be inappropriate for me to be queuing up at the ATM. Why? So you're a member of the Greek population. Yeah, you play it by the same rules as everybody else. I know, but wouldn't it be solidarity? Consider this argument would line up with them. Yeah. It would be in a sense, yes. I'll consider it. Okay. Η αντίδραση του Γιάννη Βαρουφάκη παραξένεψε τον δημοσιογράφο και αναρωτήθηκε πώς επιβιώνει ο ίδιος και η σύζυγός του όταν δεν έχουν σηκώσει λεφτά μέχρι σήμερα, τέταρτη μέρα χωρίς τράπεζες. Well, let's not personalize this too much. Let's say that my wife and I are living a very frugal life at the moment simply because we're just too inundated going from one political meeting to another. Μπορεί ο Γιάννης Βαρουφάκης να ξορκίζει δημοσίως την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, παλαιότερα όμως επιχειρηματολογούσε υπέρ της πτώχευσης της χώρας μας. Κι όμως ο Sky εντόπισε άρθρο του νυν Υπουργού Οικονομικών που σήμερα στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το όχι στο δημοψήφισμα με τίτλο «Η αισιόδοξη πλευρά της χρεοκοπίας». Μια πτώχευση θα αποδειχθεί σχετικά ανώδυνη. Ο λόγος διτός. Πρώτον, δεν είμαστε κατά μέσο όρο ούτε οι φτωχότεροι ούτε οι πιο υπερχρεωμένοι. Δεύτερον, όσον αφορά τα χρέη του δημοσίου, αυτά βαραίνουν εμάς, ως άτομα, πολύ λιγότερο από όσο βαραίνουν τους ξένους. Τότε υποστήριζε πως μια χρεοκοπία της Ελλάδας θα έπρεπε να τη φοβόντουσαν περισσότερο η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αμερική και όσοι έχουν επενδύσει στο ευρώ, για να καταλήξει ως εξής. Στα συμπληρωμών λοιπόν, τώρα, με χαμόγελο και αισιοδοξία, και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, ότι αν πειθόμασταν να απελευθερωθούμε από τον φόβο της πτώχευσης, οι φίλοι μας οι Γερμανοί θα έσπευδαν την ίδια στιγμή να την αποσοβήσουν. Από τότε ο Γιάννης Βαρουφάκης έριχνε γέφυρες στον ΣΥΡΙΖΑ και έκτιζε τη φιλία του με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια σχέση που παραμένει μέχρι και σήμερα παρά τις έντονες διαφωνίες και τη δημόσια δυσφορία προς τον Γιάννη Βαρουφάκη μέσα και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε απολέσει την εμπιστοσύνη μου, δεν θα ήταν στη θέση του σήμερα. Τον στηρίζατε από την αρχή μέχρι το τέλος απολύτως, έτσι. Προφανώς. Το ιταλικό πολιτικό περιοδικό Πανόραμα κυκλοφορεί με εξώφυλλο τους δύο άνδρες να φορούν κόκκινες μύτες κλόουν και για παπηγιόν τη σημαία της Ελλάδας. Στον τίτλο γράφει «Παλιάτσι» και συνεχίζει. Η μεγάλη μπλόφα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δημοψήφισμα της αγχώνης, η ανταλλαγή ευθυνών για την οικονομία. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης έγιναν από επαναστάτες υπερασπιστές των δαπανών και των προνομίων.